Φουσίλι φούρνου με ψητή γαλοπούλα, μπρόκολο και τυριά. Εντάξει. Ζυμαρικά στον φούρνο. Δεν αντιστέκεται κανείς έτσι. Αυτό το πιάτο λοιπόν είναι νόστιμο, γίνεται πολύ εύκολα. Η ευκολία του επίσης είναι η πρακτική ευκολία ότι μπορούμε να το ετοιμάσουμε από βραδύς και να το ψήσουμε την επόμενη μέρα για να βγει ωραίο ζεστό λαχταριστό από το φούρνο. Οπότε, με 2-3 κινήσεις έχουμε υπέροχο φαγητό για μικρούς και για μεγάλους. Ξεκινάμε πρώτα με το αλατικό. Εδώ έχω γαλοπούλα ψητή στη λαδόκολα. Ένα υπέροχο αλατικό το οποίο θα το ψιλοκόψω για να το βάλω μέσα εδώ στα ζυμαρικά. Τι γίνεται τώρα? Επειδή πολλές φορές συνδυάζουμε κοτόπουλο ή γαλοπούλα με ζυμαρικά, η ψητή γαλοπούλα για παράδειγμα είναι μια πολύ εύκολη λύση. Γιατί είναι έτοιμη, ψημένη, πεντανόστιμη και εκτός από φέτες για τοστ, για σάντουιτς ή για ομελέτες, μπορεί να κοπεί και σε μικρά κυβάκια και να μπει μέσα σε αυτές τις γεμίσεις και σε αυτά τα μείγματα. Λοιπόν, πάμε να κόψουμε τη γαλοπούλα, να ξεκινήσουμε με αυτό για να δούμε βήμα-βήμα πώς θα κάνουμε αυτά τα ωραία ζυμαρικά. Καταρχάς θέλω να δείτε εδώ πέρα την ψητή γαλοπούλα, έτσι, λάμπει ο τόπος. Ατόφιο κομμάτι κρέατος. Λοιπόν, μ' αρέσει για τέτοιες παρασκευές να παίρνω μεγάλα κομμάτια και να το κόβω μετά σε μικρότερα κυβάκια. Οπότε, πάμε λοιπόν εδώ έτσι. Και πάμε τώρα στα υπόλοιπα υλικά. Εδώ δίπλα μου έχω φουσίλι. Τα έβρασα 2 λεπτά λιγότερο από το χρόνο που αναγράφεται πάνω στη συσκευασία, γιατί μετά θα μαγειρευτούν και στο φούρνο. Σε αλατισμένο νερό τα στράκισα, κλασικά τα ραντίζουμε με λίγο λάδι για να μην κολλήσουν, και δίπλα έχω φτιάξει μια ωραία μπεσαμέλ. Οι αναλογίες εδώ είναι 1 λίτρο γάλα, 50 γραμμάρια βούτυρο, 50 γραμμάρια αλεύρι. Ενώ συνήθως οι κλασικές μπεσαμέλ έχουν 100-100 και 1 λίτρο, εδώ την έχω κάνει λίγο πιο ανάλαφρη για να είναι ρευστή και να μπορέσει να δέσει με τα υπόλοιπα υλικά μέσα στο πυρήμαχο σκεύος όπου θα ψήσουμε το φαγητό μας. Και πάμε τώρα να δούμε πώς θα τα ενώσουμε όλα αυτά. Λοιπόν, φουσίλι, εδώ ρίχνω την μπεσαμέλ. Αλεύρι, βούτυρο, γάλα και λίγο αλάτι. Εδώ τώρα προσθέτω λίγο μουσταρδόμελο. Αυτό θα δώσει μοναδική γεύση και ταιριάζει φυσικά απόλυτα και με την ψητή γαλοπούλα. Και εδώ ρίχνω την ψιλοκομμένη ψητή γαλοπούλα. Και αυτό που θα κάνει πιο ιδιαίτερο αυτό το πιάτο είναι μπρόκολο, το οποίο το έχω κόψει σε μικρά μπουκετάκια, το έβρασα για 2 λεπτά, το στράκισα και βάζω τα μπουκετάκια εδώ. Θα τα ανακατέψω όλα μαζί. Και εντάξει, τώρα το μπρόκολο ταιριάζει πάρα πολύ με την ψητή γαλοπούλα και βασικά είναι και ένα λαχανικό που συνηθίζουμε και βάζουμε στις μακαρονάδες φούρνου. Θέλουμε και λίγο τυρί μέσα για να δώσουμε γεύση, οπότε βάζω τριμμένη γκούντα. Και αφού έχω ρίξει όλα τα υλικά, πάμε για ένα ωραίο ανακάτεμα. Ωραίος συνδυασμός, έτσι, συμφωνείτε? Δεν σας ανοίγει την όρεξη? Καλά, δεν χρειάζεστε και πολλά εσείς. Είναι με μια μονίμως ανοιχτή όρεξη. Αυτό έχω να πω, να καταγγείλω. Αλλά μ' αρέσει, παιδιά, γιατί μαγειρεύω και μ' αρέσει που μοιράζω το φαγητό μου. Βασικά, όταν μαγειρεύουμε, μαγειρεύουμε για να τρώει όλος ο κόσμος, έτσι. Το πιο ωραίο πράγμα είναι να μαγειρεύεις και να μοιράζεις το φαγητό. Και εδώ το πετυχαίνουμε. Λοιπόν, αυτό είναι το μείγμα. Ουσιαστικά όλα μας τα υλικά είναι μαγειρεμένα, άρα θέλουμε λίγο χρόνο στο φούρνο για να κρατηναριστεί ωραία η επιφάνεια. Επομένως, για το τέλος ρίχνω παρμεζάνα τριμμένη για να κάνουμε έτσι μια ωραία επιφάνεια τραγανή και νόστιμη. Και όπως σας είπα, αυτό το φαγητό μπορείτε να το προετοιμάσετε από το προηγούμενο βράδυ, να το έχετε στο ψυγείο και μετά την επόμενη μέρα το ρίχνετε στο φούρνο, το ψήνετε για 20-25 λεπτά στους 180 βαθμούς, σε αέρα και αντιστάσεις και απολαμβάνετε ένα πεντανόστιμο πιάτο με ζυμαρικά. Οπότε πάμε και εμείς στο φούρνο, θα ψήσουμε στους 180 βαθμούς, σας θυμίζω αέρα και αντιστάσεις για να γίνει ωραία γρατιναρισμένη επιφάνεια, 20-25 λεπτά μέχρι να πάρει ωραίο χρώμα και απολαμβάνουμε ένα απίθανο ζυμαρικό.
Και όσο ψήνονται τα φουσίλια, λέω να σας δώσω και μια ωραία ιδέα για ψητά, γεμιστά κουρασάν, ακριβώς με τα ίδια υλικά. Τα κουρασάν έχουν μπει στη ζωή μας, κακά τα ψέματα. Και αυτά τα αλμυρά κουρασάν, εδώ με αυτά τα υλικά, με την ψητή γαλοπούλα, είναι απλά έγκλημα, έτσι. Οπότε, τι κάνουμε, παίρνουμε έτοιμα κουρασάν, αφράτα-αφράτα ωραία, τα κόβουμε προσεκτικά, τα ανοίγουμε δηλαδή, για να ρίξουμε το μείγμα που θα ετοιμάσω. Εδώ θέλει πολύ προσοχή γιατί είναι πολύ ντελικάτα. Έχω πάλι λίγη μπεσαμέλ εδώ, μέσα στην οποία ρίχνω τριμμένη γκούντα. Και ψιλοκομμένη ψητή γαλοπούλα στη λαδόκολα. Ανακατεύω. Και ένα υλικό ακόμη για να δώσουμε γεύση. Μουσταρδόμελο. Και πάμε να γεμίσουμε τα κουρασάν. Λοιπόν, παίρνουμε κουταλιές από το μείγμα και βάζουμε εδώ στο άνοιγμα τον κουρασάν. Μία-δύο ωραίες κουταλιές από το μείγμα αυτό σε κάθε κουρασάν. Και πολύ προσεκτικά τα μεταφέρουμε πάνω στο ταψί για να τα ψήσουμε. Πάμε ξανά. Και η τελευταία κίνηση πριν πάμε στο φούρνο, εδώ, ρίχνω παρμεζάνα εδώ στην επιφάνεια του κουρασάν. Και η παρμεζάνα που θα ξεροψηθεί εδώ γύρω γύρω είναι φοβερή λιχουδιά. Ψήνουμε λοιπόν στους 180 βαθμούς σε αέρα και αντιστάσεις για 10 με 12 λεπτά και μετά απολαμβάνουμε ένα υπέροχο γεμιστό κουρασάν. Ωραία ιδέα για το πρωινό της Κυριακής που έχουμε λίγο χρόνο και θέλουμε να φάμε και κάτι ιδιαίτερο. Πάμε λοιπόν τώρα να ψήσουμε τα κουρασάν, θα βγάλω και τα φουσίλια από το φούρνο και να τα δούμε και τα δύο ωραία ωραία σερβιρισμένα. Για τα φουσίλι φούρνου με γαλοπούλα και μπρόκολο για 4 μερίδες θα χρειαστείτε 500 γραμμάρια φουσίλι, 300 γραμμάρια μπρόκολο, 250 γραμμάρια γαλοπούλα ψητή στη λαδόκολα, 200 γραμμάρια τριμμένη γκούντα, 4 κουταλιές της σούπας τριμμένη παρμεζάνα, 50 γραμμάρια βούτυρο, 50 γραμμάρια αλεύρι για κάθε χρήση, 1 λίτρο γάλα, ανθό αλατιού σε νυφάδες και 4 κουταλιές της σούπας μουσταρδόμελο. Έτοιμα τα φουσίλι, λαχταριστά, μόλις βγήκαν από το φούρνο. Εντάξει, με φοβερές μυρωδιές, αλλά αυτό που είναι πιο ωραίο απ' όλα είναι ακριβώς αυτή η ελαστικότητα που έχουν μέσα τα τυριά και αυτή η ελαφριά μπεσαμέλ και φυσικά οι ωραίες μυρωδιές και η υπέροχη γεύση. Κοιτάξτε εδώ, όλα τα υλικά φαίνονται ξεχωριστά και το κυριότερο, μέσα έχουμε μια ωραία κρεμώδη έτσι υφή και πάνω-πάνω έχουμε ωραία γρατιναρισμένα φουσίλι. Ένα ονειρεμένο πιάτο και όπως είδατε και πολύ εύκολο. Έτσι. Έτοιμα λοιπόν τα φουσίλι, ψήνονται και τα κουρασάν. Λοιπόν, παιδιά, ξεκινάτε με αυτό. Εννοείται. Αυτή είναι η ομάδα μου, παιδιά. Είναι πάντα πρόθυμη. Πάμε, συνεχίζουμε. Ονειρεμένο πιάτο, έτσι, και αυτό και τα κουρασάν.